να λάβουν την επικουρική σύνταξη όσοι ασφαλισμένοι μικροεπιχειρηματίες από τον ΟΓΑ μετατάχθηκαν υποχρεωτικά τη δεκαετία 1992-2000 στον πρώην ΤΕΒΕ και αργότερα στον ΟΑΕ λόγω αλλαγής της νομοθεσίας την περίοδο εκείνη, ζητούν με ερώτησή τους 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνεται, μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής είχε συμπληρώσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον ΟΓΑ, το οποίο όμως ήταν κάτω των 10 ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα και σήμερα διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 3050 του 2002, σύσταση λογαριασμού αγροτικής εστίας και άλλες διατάξεις για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γύρατος αυτοτελώς από τον ΟΓΑ και δι' από τον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης αγροτών, απαιτείται μεταξύ άλλων η συμπλήρωση 10 ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών αναφέρει: μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής είχε συμπληρώσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον ΟΓΑ, το οποίο όμως ήταν κάτω των 10 ετών. Δεδομένου ότι τα λιγότερα των 10 ετών ασφάλισης δεν επαρκούν νομοθετικά για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γύρατος, ενώ από την νομοθεσία δεν προβλέπεται άλλος τρόπος συνυπολογισμού της ασφάλισής τους αυτής για τη χορήγηση αναλογικής έστω σύνταξής τους, και επειδή οι πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δικαίως διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η προσμέτρηση των καταβληθυσών ασφαλιστικών τους εισφορών προς τον ΟΓΑ στη σύνταξη που δικαιούνται σήμερα, επειδή η πρακτική της μη προσμέτρησης των ως άνω καταβληθυσών εισφορών για την αναλογική καταβολή και επαύξηση των ήδη καταβαλωμένων από τον ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕ συντάξεων είναι προδήλως άδικη, σαφέστατα βλαπτική για την κατηγορία αυτών των μικροσυνταξιούχων και εν τέλει αντιμετωπίζει τους πολίτες αυτούς κατά άνισο τρόπο εν σχέση με το σύνολο των ασφαλισμένων, καθώς και επειδή καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξέβρεσης λύσης ώστε να υπάρξει σχετική μερίμνα για πρώην ασφαλισμένους που σήμερα στερούνται το δικαίωμα αναλογικής συνταξιοδότησής τους, με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η κυρία Υπουργός. Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής άρσης της παραπάνω αδικίας, ούτως ώστε οι πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, να δικαιούνται ποσών αναλογικής με τα πραγματικά αίτια ασφάλισης τους στον ΟΓΑ σύνταξης, αναφέρει η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.